τηλεφωνώντας τον κύριο Ξυλούρη, τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος την Παρασκευή, τον βρήκα λίγο εν εξάλλου κατάσταση, γιατί παρά τη σύσκεψη, παρά τα όσα αποφασίστηκαν, παρά τα όσα είχαν γίνει, και πάλι κάποιοι είχαν φροντίσει τις προηγούμενες ώρες να πετάξουν, να ρίξουν απόβλητα κατσίγαρο ή και εγώ δεν ξέρω τι στο μεγάλο ποτάμι. Εγώ κάλεσα και τον κύριο Ξυλούρη, όπως επίσης κάλεσα και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, και έτσι καλημερίζω και τον κύριο Ξυλούρη και τον κύριο Κρυθινάκη. Κύριε, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον κύριο Κρυθινάκη. Κύριε Ξυλούρη, να μας πει ποια είναι η κατάσταση που αυτή την ώρα επικρατεί. Μήπως είχαμε και κάποιο άλλο επεισόδιο μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο πέρασε, και αμέσως μετά παίρνετε και εσείς το λόγο. Κύριε Κρυθινάκη, σας ακούμε. Το περιστατικό, το τελευταίο τουλάχιστον που γνωρίζουμε εμείς, είναι της Πέμπτης το βράδυ, που το διαπιστώσαμε την Παρασκευή το πρωί. Ναι. Κάποιοι πήγανε και αδειάσανε λίμματα κατσίγαρο, δεν ξέρουμε τώρα, είναι κάτι ανάμεικτο, σε εφρεάτιο έξω από το Αργαλοχώρι πάλι. Παρόλο ότι έχει ακουστεί όλη αυτή η ιστορία, κάποιοι ασυνείδητοι συνεχίζουν να μας δημιουργούν προβλήματα. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι μόνο, δεν έχει οικονομικό χαρακτήρα μόνο αυτό, δεν κερδίζουν μόνο, πάνε να μας διαλύσουν. Έχουν βάλει στόχο να μας διαλύσουν. Είναι βαριά κουβέντα αυτή που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν αυτή τη στιγμή ο βιολογικός μας υπολειτουργεί, είμαστε σε μεγάλη αναστάτωση, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, και όμως αυτοί συνεχίζουν. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο το κόστος το οικονομικό που αυτοί κερδίζουν. Mm-hmm. Έχουν σκοπό να μας διαλύσουν. Τι ακριβώς προκαλεί όλη αυτή η δραστηριότητα, κύριε Κρυθινάκη, και παρά τις βαριές κουβέντες που λέτε, ένας βιολογικός ο οποίος υπολειτουργεί, και οι συνέπειες στην πράξη και στην καθημερινότητα όλων εσάς που διαμένετε στην περιοχή? Κοιτάξτε, εμείς από το πρώτο επεισόδιο, που από τους κατσιγάρους που δημιουργούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα στο βιολογικό, διότι ο βιολογικός μας δεν είναι κατασκευασμένος για να δέχεται τέτοια απόβλητα τοξικά, αλλά ούτε και λίμματα σε μεγάλες ποσότητες. Εγκλωβίσαμε τους κατσιγάρους μέσα στις δεξάμενές μας, δεν τους αφήσαμε να φύγουν προς το ποτάμι. Και τώρα υπολειτουργεί ο βιολογικός, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε όλο το λίμα που έρχεται από την ευρύτερη περιοχή του Αργαλοχωρίου. Βάζουμε κάποιο μέρος του λίματος μέσα και το επεξεργαζόμαστε. Έχουμε αδειάσει τις δεξαμενές. Κάνουμε συνεχείς πλήσεις. Και τα υπόλοιπα λίματα? Τα υπόλοιπα λίματα πάνε αναγκαστικά στο ποτάμι. Μάλιστα. Δεν έχουμε πολλές επιλογές σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται τώρα ο βιολογικός. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Κάνουμε τις επιλογές που θα φέρει τη μικρότερη ρήπαση στο περιβάλλον, για να μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσουμε το βιολογικό. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι μαύρο ζουμί ή οτιδήποτε βρίσκεται και βλέπει ο καθένας και εντοπίζει ο καθένας ή μυρίζει ο καθένας, από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, πηγαίνοντας και μέχρι κάτω, γιατί θέλω να μου πείτε και από πού ξεκινάει το μεγάλο ποτάμι και πού φτάνει και πού καταλήγει κλπ. Τώρα πλέον δεν έχετε επιλογή, κάποιο μέρος όπως λέτε από τα λίμματα και εσείς τα ρίχνετε στο ποτάμι. Ναι, το ποτάμι ξεκινάει από του Γαζέπτο Μήλο, ας πούμε, στο ύψος του Γαζέπτο Μήλο, διασχίζει την αυλή, κασάνους, ίνι και πάει μέχρι τη θάλασσα. Μάλιστα. Περνάει και από το φράγμα. Βέβαια. Μάλιστα. Κατεβαίνει κάτω στη θάλασσα. Λοιπόν, κύριε Ξυλούρη, κάνετε και μια σύσκεψη, φαίνεται δωρονάδωρον, στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, όπως ακούτε τον κύριο Κρυθινάκη να λέει, με όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργείται, όταν
Δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει, ποιοι μπορεί να το κάνουν, αλλά κάπου πρέπει να βρεθεί και αυτή η λύση, έτσι δεν είναι? Τι λέτε για όλα αυτά? Έτσι ακριβώς. Κυρία Δουγκεράκη, δεν κάναμε μόνο αυτή τη σύσκεψη με τον αστυνομικό διευθυντή και το επιτελείο του, αλλά και από πέρυσι είχαμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις με τους ελαιοδικούς, οι οποίοι πρέπει να το πω ότι στο μεγαλύτερο μέρος, στο μεγαλύτερο ποσοστό, τηρούν τους νόμους. Για να είμαστε δίκαιοι, γιατί δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε. Υπάρχουν κάποια συνείδητοι. Δεν ξέρω τι λειτουργεί. Φαίνεται όμως ότι είναι βιτίο ή βιτία, τα οποία πηγαίνουν μια στο ένα φρεάτιο, την άλλη στο άλλο φρεάτιο, στην άλλη γραμμή, και τα ρίχνουν στο βιολογικό. Ο οποίος, από αυτά που είπε ο κύριος Κρυθινέτης, που τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, και ξέρω και αν θέλετε και τη λειτουργία του βιολογικού, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο βιολογικός δεν μπορεί να καταστρέφεται. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα σημείο που έχουμε τεράστια ζημιά. Αυτό όμως αφορά τον ίδιο το Δήμο, την ΔΕΙΑΜ, που λειτουργεί το βιολογικό. Εμείς ως περιφέρεια κάναμε την προετοιμασία, κάναμε συζητήσεις, υποδείξαμε τρόπους που υπάρχουν για τη διάθεση του κατσίγαρου. Μιλάμε για τα λεωργεία που βγάζουν κατσίγαρο, δηλαδή αυτά που λειτουργούν, χωρίζουν την πυρήνα από το κατσίγαρο. Το λέω γιατί ξέρουν οι λεωργοί. Και κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιούν βιτιοφόρα, τα οποία τα πληρώνουν προφανώς για να πάνε να τα διαθέσουν εκεί που πρέπει τα λίμματα ή το κατσίγαρο, αν πρέπει, αν μπορούν να τον διαχειριστούν. Για να μην φαίνονται τα δικά τους, θέλετε να πείτε, με τη δική τους επωνυμία, αυτό λέτε? Όχι, όχι, είναι, προβλέπεται από τον νόμο. Ένας, δηλαδή, ας πάμε στα βοθρολίμματα που τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Πάει και αδειάζει ένα βόθρο. Τα φορά που πάνε και αδειάζουν πρέπει και δουλειά, νόμιμα, κανονικά. Και πρέπει να τα πηγαίνουν σε ένα μέρος που να μπορούν να διαχειριστούν. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί η συνείδηση κάποιων ανθρώπων να είναι τόσο, να είναι χαλαρή. Και να πηγαίνουν να τα ρίχνουν σκόπιμα, να τα ρίχνουν για να κερδίσουν, γιατί και αυτά και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν. Και τα ρίχνουν σε ένα βιολογικό, σε ένα δίκτυο βιολογικού που είναι δύσκολο να το διαπιστώσει κανείς από πλευράς ελεκτικών μηχανισμών της περιφέρειας. Πήγαμε λοιπόν στην αστυνομία, τους εκθέσαμε το πρόβλημα, οι οποίοι πρέπει να πω ότι έχουν ξεκάθαρη θέση. Όχι μόνο συζητήσαμε, αλλά προτείνανε και, εν πάση περιπτώσει, το κυρσιακό του είναι δικό του θέμα που δεν το ξέρω και δεν μας αφορά. Για να διαπιστώσουμε πώς μπορεί να πιαστεί, αν χρειαστούν, αν είναι ένας ή περισσότεροι, δεν το ξέρω. Αυτοί οι δράστες, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Αυτό έχει γίνει γιατί πρέπει να προλάβουμε κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι η αστυνομία έχει τον τρόπο πια να μπορεί να το ελέγξει και να τους συλλάβει. Πρέπει να τους συλλάβει από αυτό το φόρο, γιατί η απόδειξη είναι δύσκολη, όπως για να το κάνουμε. Δεν είναι όμως μόνο κατσίγαρος, από όσο ξέρω, από όσο τουλάχιστον μπορώ να αντιληφθώ, και από τις μετρήσεις και από την αυτοψία που κάνουν τα κλιμάκια τα δικά μας. Είναι και βοθρολίματα ενδεχομένως, τα οποία πάνε και μυρίζουν. Δηλαδή πάνε τα λίμματα κάτω στον ποταμό, τα οποία είναι, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα δημιουργεί. Ο δέκα τσίγαρος, πρώτον, καταστρέφει τη λειτουργία του βιολογικού, αναγκάζει τους υπεύθυνους να ρίχνουν μια ποσότητα λιμάτων κάτω μέχρι να ξαναπεί σε λειτουργία, γιατί βγάζει καθαρό νερό, δουλεύει πολύ καλά. Και πέφτει και κατσίγαρος κάτω, που και αυτός δημιουργεί σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Για βάλτε μια ανώτελη να λύσουμε την απορία. Πόσο καιρό θέλει, κύριε Κρυθινάκη, να αποκατασταθεί, αφού αδειάσατε δεξαμενές και λοιπά, ο βιολογικός για να λειτουργήσει κανονικά? Γιατί από τη στιγμή που ένα μέρος και εσείς το ρίχνετε, γιατί δεν έχετε άλλη επιλογή. Όταν κάνει το ποτάμι, όλη αυτή την διαδρομή, γαζέπι, μήλος, αυλή, κασάνι, ίνι, θάλασσα, να κατέβει κάτω. Φαντάζομαι ότι επηρεάζουν και οι καλλιέργειες, η δημόσια υγεία, οι οσμές κλπ. Πόσο χρόνο θα πάρει για να αποκατασταθεί η λειτουργία του βιολογικού, εάν δεν υπάρξει κάτι νέο? Πιστεύετε και εσείς, όπως λέει ο κύριος Ξυλούρης επίσης, ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, πιθανώς και τα δύο, σκόπιμα ή κέρδος, δηλαδή δολιοφθορά ή κέρδος? Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε, ευελπιστούμε μάλλον, ότι μέσα σε 10 μέρες, αν δεν τύχει κάτι άλλο, έτσι, γιατί είναι απρόβλεπτα αυτά, δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του βιολογικού, εφόσον μας αφήσουν. Διότι, σας είπα,
την Πέμπτη ξαναρίξανε πάλι. Αν τώρα βγήκαν οι υδραυλικοί έξω να κάνουν ένα έλεγχο πάλι στους βιολογικούς, αν έχουν ρίξει και το Σαββατοκύριακο, αυτό θα το διαπιστώσουμε σε λίγη ώρα, ας πούμε, που θα πάνε να ελέγξουν. Αν μας δημιουργούν συνέχεια πρόβλημα, δεν ξέρουμε ακριβώς το χρόνο, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης, θα έχει αποκατασταθεί το μάλιστα, πρόβλημα. Λέτε σε 10 ημέρες, αλλά επηρεάζονται και οι καλλιεργίες, γενικότερα ο υδάτινος ορίζοντας της περιοχής. Ξέρετε και έχετε ακούσει αν έχουν φύγει κατσίγαροι λίμματα, φτάνουν ενδεχόμενα καλλιέργειες στις βρύσες των σπιτιών, κύριε Κρυθινάκη. Κοιτάξτε, εμείς είχε προβλέψει η υπηρεσία και την απορροή του βιολογικού την έχουμε περάσει κάτω από τη γεώτρηση των Κασάνων, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα η καλύτερη του Δήμου μας, γεώτρηση. Έχουμε περάσει το λάστιχο της απορροής κάτω από αυτήν, οπότε δεν κινδυνεύει άμεσα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο στο βιολογικό, διότι οι βιτιοφορείς κατά διαστήματα ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι ρίχνουν και στα ριάκια κατσίγαρο. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα περάσει από το βιολογικό το ότι λίμα ή κατσίγαρος πέσει στο ποτάμι. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε ή να το ελέγξουμε, ας πούμε. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει για τη δημόσια υγεία. Πιστεύετε ότι ενδεχόμενα να υπάρχει και σκοπιμότητα, γιατί ο κύριος Ξυλούρης έθεσε δύο θέματα. Κέρδος, σκοπιμότητα, είπε μετά και τα δύο. Εσείς τι πιστεύετε? Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ξυλούρη. Ότι είναι και τα δύο, δηλαδή και σκοπιμότητα και κέρδος. Γιατί τα πράγματα αποδεικνύουν αυτό. Και το ένα και το άλλο. Μάλιστα. Κύριε Ξυλούρη, τα πράγματα λοιπόν έχουν γίνει πάρα... Κύριε Λουγεράκη, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπατε. Για, για τον υγροφορέα. Εμείς ως περιφέρεια έχουμε ένα πρόγραμμα και κάνουμε ελέγχους τα επιφανειακά νερά και στα υπόγεια. Έχουν πάρει δείγματα λοιπόν, όχι αυτή τη φορά αλλά τώρα θα γίνει και αυτό, έχουν πάρει κατά διαστήματα δείγματα από τους υγροφορείς, από τις γεωτρήσεις και δεν έχει εμφανιστεί ευτυχώς. Δεν έχει εμφανιστεί ρύπανση. Ευτυχώς ξαναλέω. Δεν έχει πάει μέχρι κάτω δηλαδή. Ίσως τα εδάφη να είναι τέτοια ή ποσότητες ή να τρέχει και να φεύγει κάτω στον ποταμό. Δεν έχει εμφανιστεί για να καθησυχάσει τον κόσμο. Εμείς δηλαδή μετράμε τους υδροφορείς και με χημική ανάλυση και με μικροβιολογική ανάλυση και με το BOD, δηλαδή αυτά που προβλέπονται για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Γιατί αν υπήρχε τέτοιο θέμα θα είχαμε σταματήσει. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν, αυτό είναι το καθησυχαστικό που λέτε τουλάχιστον προς το παρόν, ότι ο υδροφόρος ορίζοντας δεν έχει μολυνθεί, ότι θα γίνει ξανά έλεγχος. Ερώτημα που έρχεται από εσάς, ενδεχόμενα από κάτοικο της περιοχής ή μπορεί και να μην είναι. Στον εισαγγελέα πήγατε για να κινηθούν τάχιστα οι όλες διαδικασίες και να πιαστούν ο επιτίδιος ή η επιτίδη, γιατί άκουσε ο άνθρωπος που στέλνει το μήνυμα, που δεν ξέρω από πού είναι, και λέει το εξής. Εάν είναι 500 περίπου τα ελαιουργεία σε όλη την Κρήτη, εάν στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, εάν υπάρχουν και ένας και δύο και τρεις, γιατί είπατε λέει κύριε Ξυλούρη εσείς ότι ξέρετε στην πλειοψηφία τους οι ελαιουργοί σαφέστατα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συμπεριφέρονται και ξέρουν τι να κάνουν με τον κατσίγαρο, για κάποιους υπάρχει θέμα. Πήγατε λέει στον εισαγγελέα και αν δεν πήγατε, γιατί δεν πήγατε να κινηθούν τάχιστα οι διαδικασίες? Θα σας πω. Καταρχήν πήγαμε για να ενημερώσουμε. Δεν ήταν εισαγγελέας ο Γαλλίνας. Σήμερα έχω συνειδητοποιήσει να πάω. Πέρα από αυτό που είναι ενημερωτικό και μόνο, δεν μπορώ να υποβάλω μήνυση και δεν έχουμε στοιχεία. Αυτό που μου έχουν πει από το βιολογικό, από τη ΔΕΙΑΜ, είναι ότι θα υποβάλουν, αν δεν έχουν υποβάλει ήδη μήνυση κατά γνώστον, γιατί κατά γνώστον πρέπει να υποβληθεί η μήνυση, γιατί τους προξένησε ζημιά πέρα από τη ρήπανση στο περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν εγώ θα ενημερώσω τον κύριο Γαλλίνα. Έχουν συνοηθεί γιατί έλειπε ο άνθρωπος και θα γίνει σήμερα. Να ενημερωθεί για να ξέρει το πρόβλημα. Έχουμε ενημερώσει την αστυνομία, κανονικά η αστυνομία, αν συλλάβει ή αν έχει στοιχεία, θα πρέπει να ενημερώσει τον εισαγγελέα. Θα γίνει όμως και αυτό. Έχετε καταθέσει μήνυση κατά γνώστον, κύριε Ξυλούρη, για να δίνονται όχι άμεσα εμείς και οι απαντήσεις? Όχι εμείς. Κύριε Κρυθινάκη, έπρεπε να πω. Κύριε Κρυθινάκη, έχετε υποβάλει μήνυση? Βέβαια.
Μάλιστα. Έχουν υποβάλει. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, Κεράκη, πρέπει ναι. να πω ένα-δυο πράγματα, αν έχω το χρόνο. Ένα-δυο πράγματα. Καταρχάς, ο κατσίγαρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο ως ενισχυτικό του εδάφους λίπασμα. Και το έχουμε πει, έχουμε υποδείξει τις πρακτικές, έχουμε καλέσει στις συναντήσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς, έχουμε καλέσει ανθρώπους που κάνουν αυτή την πρακτική. Έχουμε πει στους ανθρώπους ότι μπορείτε να κάνετε αυτό το πράγμα. Σχεδόν κανένας ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι το κάνουν. Με ένα βιτίο να πηγαίνουν να ρίχνουν στα λιωφτά τους για να βοηθηθούν και οι ίδιοι σε ό,τι αφορά τη λίπανση του λιώφητου, αλλά και να μειωθεί το πρόβλημα ή για να μην μπορεί να εξαλειφθεί. Θέλει δουλειά και θέλει συνείδηση. Δεν μπορεί, είναι αδιανόητο, στο δικό μου το μυαλό είναι αδιανόητο. Μα και πέρυσι τις ίδιες κουβέντες κάνατε, το θυμάμαι κύριε Ξυλούρη. Κοιτάξτε όμως κάτι, βλέπετε ότι σε όλο τον ομό, παρά το ότι εμείς βλέπουμε και μακάρι να υπάρχει μεγάλη παραγωγή και υπάρχει. Ελάχιστα προβλήματα δημιουργούνται. Εδώ έγινε πολύ μεγάλο θέμα και καλώς έγινε, γιατί επηρεάζει η λειτουργία του βιολογικού. Είναι μια συγκεκριμένη εντοπισμένη παραβατικότητα. Δεν είναι εκτεταμένη σε όλο τον νομό, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε και πηγαίνουμε, ευτυχώς υπάρχουν πολύ λίγα κρούσματα. Θέλω να πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός και αυξάνεται η ποσότητα και η παραγωγή, δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα, γιατί είμαστε κι εμείς, να το πω, γνιασμένοι στην καθομιλουμένη και οι γερές μας είναι ανοιχτές, δεχόμαστε τις καταγγελίες και ενημερώσεις από τους κατατόπους ενδιαφερόμενους πολίτες, το ΕΒ, έχουμε συνεργασία με το ΣΤΟΕΒ και προσπαθούμε να μην υπάρχει πρόβλημα. Εδώ εντοπίστηκε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει, εγώ πιστεύω, όχι μόνο με το κέρδος, αλλά και με κάποια ενδεχομένως άλλη. Αυτά λέει ο κύριος Κρυθινάκης, εγώ τα δέχομαι και συμφωνώ ότι δεν μπορείς να πας σε δύο διαφορετικούς αγωγούς του βιολογικού, σε διαφορετικά δίκτυα να παραρρίξεις λίματα ή κατσίγαρο. Και κοιτάξτε κάτι, πρέπει να το πει και ο κύριος Κρυθινάκης, το έχει βεβαιώσει. Πολλά φρεάτια τα έχουν κολλήσει για να μην πηγαίνουν οι βιντεοφορείς ή όποιος, εν πάση περιπτώσει, για να μην το κατηγορώ ένα κλάδο ολόκληρο, να μην πηγαίνουν να ρίχνουν μέσα οτιδήποτε άλλο, δεν είναι μόνο ο κατσίγαρος. Σημαίνει ότι το πρόβλημα υπήρχε σε ένα κάποιο βαθμό. Τώρα εντάχθηκε. Και επειδή έγινε θέμα με το βιολογικό που δεν μπορεί να λειτουργήσει, γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι δώσαμε αυτή τη δημοσιότητα και όσο μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Παιδιά, πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, τον τόπο που ζούμε. Υπάρχει τρόπος να τα διαθέσουμε. Για το όνομα του Θεού, καλά, δεν υπήρχε. Ας προστατεύσουμε πρώτα και τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να καταλήξει σε εμάς, εάν είμαστε εμείς που ακριβώς το κάνουμε όλο αυτό, και το κάνω προσωπικό, για μην κατηγορήσω κανέναν άλλον, έτσι, εγώ, εσείς, ο κύριος Κρυθινάκης. Ας προστατεύσει ο καθένας πρώτα τον εαυτό του, εγώ, εσάς, εσείς, εμένα, και μετά ας κοιτάξουμε και για το περιβάλλον, όπως φαίνεται. Όπως το λέτε ακριβώς, υπονοώ μαζί σας απόλυτα. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο όρο θα καταλήξει σε εμάς. Βέβαια. Λοιπόν, δηλαδή είναι δυνατόν να τρέχουμε, να ελέγχουμε επιμονή μου βάσεως για το φόβο των Ιουδαίων. Σήμερα. Ελέγχουμε γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να πηγαίνουμε δύο φορές να πάνε να ρίξουν βιτίο. Δύο φορές στην ίδια περιοχή. Γι' αυτό λέτε ότι είναι σκοπιμότητα. Λοιπόν, σήμερα θα φανεί, όπως λέει ο κύριος Κρυθινάκης, με τον καινούριο έλεγχο, αν υπήρξε καινούριο επεισόδιο εντός εισαγωγικών, έτσι όπως εσείς το πιστεύετε, δολιοφθορά, κύριε Κρυφινάκη, αλλά σήμερα θα γίνει αυτό γνωστό. Εσείς έχετε υποβάλει μήνυση από την πλευρά σας. Σήμερα ενημερώνει τον εισαγγελέα και ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος για αυτό το θέμα, για να δούμε, λέει, τι εξέλιξη θα έχει, για να το ξέρει ο κόσμος και για τις μυρωδιές και για τους κατσίγαρους, αλλά ας κρατήσουμε εκείνο που λέει ο κύριος Ξυλούρης και το λέει από τα πέρυσι, ότι υπάρχει ειδικό πρόγραμμα και μπορεί να διατεθεί και για τη λίπανση ο κατσίγαρος, αρκεί κάποιος να θέλει να μάθει και όχι να το ρίχνει ανεξέλεκτα, ρυπαίνοντας τα πάντα. Νομίζω ότι μπορεί να επικοινωνήσει με την περιφέρεια, με το γραφείο του και να βρει τον ίδιο. Βεβαίως. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την ενημέρωση των ανθρώπων εκεί κάτω, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας.